Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί είπαμε ανακαλύπτουμε την Πυρίτιδα εδώ και πέφτουν από τα σύννεφα. Είμαστε οι μεγαλύτεροι πέφτω συννεφάγιδες και οι ανακαλυπτές της εφευρέδες της Πυρίτιδος, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Ότι στα μπουζούκια καπνίζουμε όλοι και καπνίζουν και οι τραγουδιστές. Πιάσαν την Πάολα και αρχίσουν και κράσουν τώρα την Πάολα. Που καπνίζει στα μπουζούκια. Πού είναι η Πάολα εδώ που καπνίζει? Έγινε viral ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει την Πάολα πάνω στη σκηνή του κέντρου στο οποίο εμφανίζεται να καπνίζει. Λίγες εβδομάδες μετά από όσα είδαμε με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη viral φωτογραφία που είδατε τι εξελίξεις δρομολόγησε. Αυτή τη φορά λοιπόν την πέσανε, να το πω έτσι, στην Πάολα που την βλέπουν να καπνίζει πάνω στην πίστα τραγουδώντας το παλιό μου παλτό. Το εξής εύλογο ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράνω νόμου. Και ο Μαζονάκης που πήγα και ο Μαζονάκης, παιδιά, είναι υπεράνω νόμου αυτοί οι άνθρωποι. Δείξτε και το. Μια στιγμή, δείξτε για να το κάνουμε συνολικό το θέμα. Εδώ, είναι εδώ. Κοίτα. Και ο Γιώργος καπνίζει και πάνω στην πίστα και μάλιστα κάνει και μια πλάκα. Και το φουντώνει κιόλας από ό,τι βλέπουμε. Και ο Γιώργος, ξέρετε πως καπνίζει, επειδή πήγα στο μαγαζί και το είδα. Και είναι και πολύ ωραίο το πρόγραμμα και γίνεται και χαμός. Πάει κάτω και παίρνει ένα τσιγάρο από θαμώνα και καπνίζει. Δεν είναι δικό του, δεν είναι ένα τσιγάρο ίδιο. Από ένα θαμώνα παίρνει το τσιγάρο και καπνίζει. Ο Γιώργος Μαζονάκης το κάνει κάθε βράδυ. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά είναι ουσιαστικά ως μέρος ενός σόου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ίδιο μπορεί να γίνει. Τι κάνουν δηλαδή. Η Πάολα τι κάνει, δηλαδή. Αυτό λέω και για την Πάολα. Και αυτό ήθελα να πω και για την Πάολα. Αναρωτιέται ο κόσμος αν είναι μέρος ενός σόου ή αν με τον δικό της τρόπο ήθελε ουσιαστικά να τρολάρει τον αντικαπνιστικό νόμο και όλα όσα είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Είναι μέρος ενός σόου να είναι αυτή τη στιγμή που υπάρχει νόμος αντικαπνιστικός. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι υπάρχει όριο ταχύτητας 100 χιλιόμετρα και εγώ πάω με 200 και το τραβάω και βίντεο. Λέγοντας ότι γράφω στον νόμο μου. Πάντως η αλήθεια είναι, είναι αυτό που είπα. Αν μεθαύριο είναι μέρος ενός σόου, η χρήση ναρκωτικών θα βγάλει στη Σύριγγα και θα κάνει μαζί σα είμαι. Δεν καταλαβαίνω. Με κοιτάτε υπάρχει εμένα. Νόμος και αλλά τον τρολάρουν με επικίνδυνο έχει τρόπο. Δίκιο ο Γιώργος δεν βρισκόμαστε όμως σε τηλεοπτικό στούντιο, βρισκόμαστε σαν μπουζούκια. Παιδιά, έχει δίκιο ο Γιώργος όμως ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μία βόλτα από τον οποιοδήποτε στα μπουζούκια το βράδυ θα καταλάβει αν τηρεί το αντικαπνιστικό νόμο ή αν δεν τηρεί. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνη να τρολάρει ένα νόμο του κράτου. Πούμε μια αλήθεια. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι άλλο πράγμα η κανονική ζωή που είπε και η πρόεδρος στο Φιλιππίδη και άλλο η τηλεόραση έτσι, και αυτά που έτσι, λέμε. Ακριβώς. Ο αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα που ήταν η τελευταία χώρα που τον εφήρμοσε διότι τον πήρε μια-δυο φορές ο Βραμόπουλος, ο Υπουργός Υγείας, τον γράψαμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, καπνίσαν όλοι οι θεριακλίδες και στα μαγαζιά και στα καφενεία κτλ. Τηρείται με ευλαβική ασφάλεια, με ευλαβική τέλος πάντων, πώς το λένε. Ευλαβικό τρόπο. Ευλαβικό τρόπο. Στα εστιατόρια. Με θρησκευτική ευλάβεια. Στα μπαρ, με ακριβώς αυτό ήθελα να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα μπαρ, στα εστιατόρια κτλ. Και δεν τηρείται στα μπουζούκια. Το ανακάλυψε ο ψήμος ο κύριος Πλεύρης. Να τον ενημερώσουμε λοιπόν. Επειδή εμείς βγαίνουμε, πάμε και στο μπουζούκι μια-δύο φορές το χρόνο. Ότι στα μπουζούκια πάμε και το δεν τηρείται. Και καπνίζουν όλοι. Τεκέδες. Τώρα. Να πούμε ότι αυτή είναι μια αλήθεια. Εμένα δεν με ενοχλεί στα μπουζούκια όλος να καπνίζει. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι, να πιει 8 μπουκάλια και να πάει να δέρνει τον τραγουδιστή ή να κάνει και ένα τσιγάρο. Αν αποφασίσουμε να τον εφαρμόσουμε στα μπουζούκια, να ενημερωθούν και οι τραγουδιστές και οι θαμώνες και πιστέψτε με, επειδή οι άνθρωποι της νύχτας έχουν κανόνες. Και καμιά φορά οι άνθρωποι της νύχτας τους εφαρμόζουν πιο εύκολα τους κανόνες. Αν αποφασιστεί επισήμως, Τάσο μου, πίστεψέ με, θα κοπεί το χάρισμα στα μπουζούκια. Έχει αποφασίσει να πάει να αποφασίσει. Προηγουμένως, αλλά κάρτε εφαρμογή του νόμου. Υπάρχει ρε παιδιά νόμο ή δεν υπάρχει νόμο, το ξέρουμε κι εμείς. Καταστρατηγείτε κάνοντας στραβαμάτια, ναι ή όχι. Αν κάνουν έλεγχο, θα το διαπιστώσουν. Άρα να μην περιμένουν τις φωτογραφίες του Μπισμπίκη και το βίντεο του Μαζονάκη. Θα έπρεπε να βλέπουμε, κοίτα εδώ. Επίσης, δεν ενοχλεί εσά, δεν ενοχλεί εμά. Εμένα με ενοχλεί. Και εμένα με ενοχλεί. Άρα λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμο. Το κράτο να αποφασίσει να εφαρμόσει. Στον νόμο. Τόσα χρόνια όμως δεν τον εφαρμόζει. Και να φτάνουμε και στην πέμπτη φορά που πρέπει να σφραγιστεί, όχι στις τέσσερις να σταματάμε. Άρα λοιπόν συμφωνείς μαζί μου, δεν εφαρμόζει τον νόμο. Συμφωνώ. Πίστεψε με λοιπόν. Μα του αποτελέσματος, Γιώργο μου, δεν εφαρμόζει. Άρα, επειδή κάνεις και αστυνομικό ρεπορτάζ και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Επειδή κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ και τα ξέρω. Που δουλεύουν νύχτα, πιο εύκολα μπορούν να εφαρμόσουν να αποφασίσουν ένα νόμο. Αν λοιπόν καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι η κυβέρνηση το εννοεί, πιστέψτε με, ούτε ο Μαζονάκης, ούτε η Πάολα, ούτε ο Μπισμπίκης θα καπνίζουν μέσα στα μπουζούκια. Επειδή όμως αυτό καταστρατηγείται με τα στραβά μάτια της κυβέρνησης, γι' αυτό όλοι καπνίζουμε στα μπουζούκια. Αυτό λέω τώρα. Δηλαδή να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Να γιατί δεν είστε ρεαλιστές. Γιατί εσύ μιλάς για τον κόσμο και δεν μιλάμε για τους καλλιτέχνες που τρολάρουν τον νόμο και λένε ότι σας γράφουν. Δεν τον τρολάρει. Παιδί, αυτό κυρία κάνει. Παόλα, και ο κύριος Μαζονάκης και ο κύριος Μπισμπίκης είναι υπεράνω. Τρολάρουν τον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν μιλάς για τους θαμώνες. Εσύ μιλάς για τους καλλιτέχνες που είναι γνωστοί. Δεν το κάνουν και με τάκτιο. Όταν καπνίζουν όλοι από κάτω.
Σε πειράζει να κάνει μια πλάκα ο καλλιτέχνης και να κάνει έτσι? Με πειράζει γενικά που καπνίζουν. Άλλο αυτό λέω, γιατί υπάρχει νόμος. Ή θα δεχόμαστε τους νόμους, ναι, ή θα τους δεχόμαστε. Ή το ένα ή το άλλο θα κάνουμε. Εγώ θυμάμαι, πάντως, μιας που τον αναφέραμε, ναι, προηγουμένως, με τον οποίο διαφωνώ σε όλες τις απόψεις που έχει εκφράσει δημόσια, τον Νότσι Φακιανάκη, μονίμως πάνω από την πίστα να φωνάζει στους θαμώνες κάτω ότι δεν επιθυμεί το τσιγάρο και ότι τον ενοχλεί πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν και άλλοι άνθρωποι να πούνε και να εκφράσουν την επιθυμία τους.